Καλώς ήρθες. Είδες fan club εδώ, ε. Είναι όλοι ένας και ένας. Ξέρω από πριν. Μεγάλη ιστορία. Έλα, Μαρίλια μου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Όχι, παιδιά, μια παραμάνα. Ευτυχώς που την είδα. Μια χαρά. Πώς είσαι? Καλά. Σε ποια φάση σε βρίσκουμε? Της λίγο αϊπνίας, αλλά καλά. Λίγο αϊπνία ή πολύ αϊπνία? Η αλήθεια είναι λίγο. Εντάξει. Τα πάτε καλά? Έχουμε μπει σε πρόγραμμα. Κρατάει ο Γρηγόρης το μωρό μέχρι μια ώρα, οπότε πάω εγώ μετά, κάνουμε το έτσι. Α, μοιράζεται τον ύπνο? Ναι. Ξυπνάει πάρα πολύ το μωρό τις νύχτες? Όχι. Εντάξει. Απλώς, εντάξει, μέχρι τις 2-3 το έχει ο Γρηγόρης, μετά γύρω στις 5 αναλαμβάνω εγώ. Άρα, αν ξυπνήσει μέχρι τις 2-3, σηκώνει τον Γρηγόρης. Ναι, δεν κοιμάται βασικά ο Γρηγόρης. Να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ καλό το σχέδιο που κάνατε. Ναι. Γιατί κάπως είσαι ξεκούραστος. Ναι. Καλύπτει ο ένας τον άλλο. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν κοιμάται ο Γρηγόρης γιατί έχει έγνοια να δει το μωρό και αυτά. Όχι, δεν κοιμάται επειδή δεν κοιμάται. Α, δεν κοιμάται γενικώς. Α, αυτά είναι. Βλέπουμε εδώ πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μαρίλια μου, πώς το βιώνετε και πώς το βιώσατε, γιατί ξέρω ότι ο τοκετός δεν ήταν έτσι και αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Βασικά δεν ήταν ο προγραμματισμένος. Αν και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός τοκετός. Το μωρό είναι πολύ εντάξει, αν και πρόωρο. Πόσων εβδομάδων? 31. 31 εβδομάδες. 7 μήνες, ας πούμε. Έσπασαν τα νερά, τι έγινε, πώς έγινε? Είχα πόνους γέννας κανονικά, που εγώ δεν ήξερα προφανώς την υπονηγέννας, αφού δεν είχα. Και δεν το περίμενες κιόλας? Ναι, ήμουν κυρία, είχαμε πάει τους καφέδες μας στη θάλασσα μας. Οπότε το απόγευμα πάω στη μάμα μου και λέω ότι έχω τούτον και τούτον. Φυσιολογικό, ναι. Είμαι εγώ σε τούτη φάση. Λέει μου, όχι ακριβώς. Οπότε έτσι εθορυβήθηκα, πιάσα τον γιατρό μου, παρακολούθησε με. Είπαμε ότι πρέπει να πάω στο Μακάριον, γιατί ήταν σίγουρα ένας πρόωρος τοκετός και να ήταν το καλύτερο δυνατόν για το μωρό, ναι, ουσιαστικά, γιατί θα έπρεπε να μεταφερθεί έτσι κι αλλιώς. Πόσο καιρό έμεινε το μωρό στο Μακάριον? Ένα μήνα. Ένα μήνα, Πώς ήταν αυτός ο μήνας, Μαρίλια μου? Ήταν λίγο περίεργος. Ήταν λίγο περίεργος με την έννοια ότι καθημερινά πηγαίναμε και να δούμε πώς είναι, να του πάω γάλα, αλλά τις νύχτες κυρίως που περνά το γάλα, έτσι έπιανε με λίγο ψυχοπλάκωμα, ότι είναι το φυσιολογικό που... Δεν ήταν αυτό που περίμενες, ναι, δεν ήταν όπως το είχες στο μυαλό σου. Ακριβώς. Έβγαζες εσύ γάλα, ναι, ήσουν στη διαδικασία του να θυλάσεις δηλαδή μετά. Ναι. Που αυτό επίσης είναι μια διαδικασία που καταλαβαίνω πόσο έντονη είναι και συναισθηματικά. Πόσο μάλλον να νιώθεις ότι είναι σαν να θυλάζεις, αλλά δεν έχεις το μωρό, ναι, στο σπίτι. Ναι, ήταν λίγο περίεργο, εντάξει. Και γενικότερα είναι λίγο η όλη φάση του θυλασμού. Είναι πολύ ωραίο, είναι το ιδανικό, αλλά ξέρεις, πολλές φορές νιώθεις μια δυσφορία, νιώθεις ότι... Δυσφορία με την έννοια ότι είναι εντάξει και να μην. Ναι. Ξέρεις, ναι, επειδή πολλές φορές βάζουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να γίνει αυτό, αυτό, αυτό. Αυτά που μας έχουν βάλει πολλές, ναι, φορές στο μυαλό μας, γιατί όλα καλά είναι, φτάνει να είναι μέσα στο πλαίσιο που μπορεί να κάνει κάποιος. Και του να είσαι καλά, στα αλήθεια. Και του να είσαι καλά, ναι. Γιατί υπάρχουν κοπέλες οι οποίες μπορεί να έχουν πιεστεί πάρα πολύ γιατί ένιωθαν ότι αυτό πρέπει να κάνω και στο τέλος να μην ήταν καλά οι ίδιες. Ναι, ισχύει. Εσύ ένιωθες ότι πρέπει να πω σε αυτήν τη διαδικασία, αν πρέπει οπωσδήποτε να... Δεν είπα ποτέ πρέπει, γιατί γενικώς δεν είμαι τον πρέπει. Αλλά δόξα τω Θεώ, είναι κάτι που τα καταφέρνω. Νομίζω ότι, ή τουλάχιστον έτσι το έχω βάλει στο μυαλό μου, ότι λόγω αυτού το μωρό είναι μια χαρά, δηλαδή αν και πρόωρο. Δηλαδή, ούτε που του φαίνεται, ναι, στην πορεία, οπότε νιώθω ότι κάνω κάτι καλό. Ναι, είναι και πάρα πολύ όμορφο και εγώ έχω θυλάσει και τις δύο φορές. Την πρώτη φορά, μάλιστα, όταν σταμάτησα το θυλασμό, έκλαιγα. Δηλαδή, ξέρεις, μου είχε δημιουργηθεί αυτή η έγνοια ότι κάτι κάνω λάθος. Γι' αυτό και σου λέω το κατανοώ και από τη μία μεριά και από την άλλη. Και πότε μπορέσατε να πάρετε το μωρό στο σπίτι? Μετά από ένα μήνα ουσιαστικά, όπου είχε συμπληρώσει τις εβδομάδες που θα μπορούσε να φύγει, τα κιλά του, να μάθει να τρέφεται με τον μπιμπερό και όλα αυτά, οπότε το πήγαμε στο σπίτι. Ναι, ήταν λίγο έτσι περίεργη διαδικασία. Νομίζω ότι έγιναν όλα, ξέρεις, όπως δεν είναι το συνηθισμένο, ναι,
Όμορφα, ωραία. Εντάξει, είναι αυτό. Έβλεπα τις προάλλες την εκπομπή σας που είχε ο Τάσος την φίλη μου, την Κρίστη την Παπαδοπούλου. Ναι. Και είναι αυτό που σας έστειλα μήνυμα βλέποντας την εκπομπή, ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, πολλές φορές λέμε «Α, έρωτας με την πρώτη ματιά», νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα που είμαστε στον 1,5 περίπου μήνα που τον έχω στο σπίτι, ναι. Πραγματικά είναι αυτό που τον κοιτάω. Θέλω, ξέρεις, πάντα μου έλεγαν «Ω, είσαι ερωτευμένη τώρα». Και είναι θα και λίγο άσχημα που... Ότι δεν ένιωθες ακριβώς αυτό που δεν μπορούσα να το πω με τόση σιγουριά. Ναι. Τώρα αρχίζω να νιώθω αυτά όλα τα συναισθήματα. Θέλεις, νομίζω, λίγο χρόνο. Ναι, σίγουρα. Εννοείται. Δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο. Δεν νιώθουμε όλοι την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Είναι, νομίζω, τα πράγματα, ξέρεις, ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με το... με χίλια δύο πράγματα. Ποιος μπήκε? Εδώ, ερωτοκρίτου. Ετοιμάζεται. Το φάει. Μαρία μου, τα επαγγελματικά σου τα έχεις βάλει σε μια σειρά έτσι ώστε να τα συνδυάσεις με την ζωή σου όπως έχει διαμορφωθεί πια με τον ερχόμα του μωρού? Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι περίμενα να γεννήσω τώρα τον Οκτώβριο, δεν είχα οργανώσει κάτι για τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα και κάπου εκεί. Προέκυψαν τα γυρίσματα της σειράς που ήμουν πέρσι, οπότε είχαμε κάποια γυρίσματα. Που είναι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Στο make-up έτσι στην Κύπρο. Στο Σαν Ψέμα, ναι. Σήμερα τελειώνει ουσιαστικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ακόμα στην Κύπρο δεν το έχουν δείξει. Οπότε πήγα και σε αυτό. Εντάξει, παράλληλα έχω το κατάστημα που δραστηριοποιούμε και εκεί έτσι λίγο τέτοια. Έχω το ραδιόφωνο που άρχισα πλέον να πηγαίνω, είμαι στο Love. Αυτά. Εντάξει, κάνεις νομίζω. Πράγματα, ενώ κάνω έχεις πράγματα, πει. Ναι. Ο Γρηγόρης πάντα μου έλεγε τότε που ήμουν έγκυος ότι πρέπει να ξεκουράζεσαι, πρέπει να μένεις λίγο σπίτι. Πρέπει... Του λέω, μιλάς σε μια κοπέλα που πάντα κάνει 800 πράγματα. Προφανώς δεν μπορώ να σταματήσω. Οπότε εξακολουθώ να προσπαθώ να τα συνδυάζω. Εντάξει, λίγο οι χρόνοι είναι αυτό που την πρώτη φορά που κάναμε την απόπειρα να φύγουμε από το σπίτι για. Για καφέ, μετά να καταλήξουμε κάπου αλλού και τα λοιπά. Κάναμε 2 ώρες μέχρι να ετοιμαστούμε εμείς, το μωρό, το σκυλί. Οπότε να πίστευτε ότι όλα ξαφνικά, ξέρεις, δεν μπορείς να βάλεις πρόγραμμα, γιατί εγώ μόλις πω να φύγω από σπίτι, ξαφνικά το μωρό μπεινά. Okay, ξαφνικά πρέπει να αλλάξεις πάνω. Ναι, έχουν αλλάξει λίγο τα... Προσπαθούμε να βρούμε λίγο τους ρυθμούς μας. Ναι, η οργάνωση πια του να φύγεις από το σπίτι να πας κάπου να πεταχτείς και να έρθεις, είναι ολόκληρη φορτωτική. Είναι. Ήμουν που ήμουν, γενικώς είμαι λίγο αργοπορημένη πάντα. Τώρα έχω έχει απογίνει. Γίνει ακόμα πιο πολύ. Με τον Γρηγόρη, πώς είναι η σχέση σας με τον ερχόμο του μωρού? Κοίτα, εκ των πραγμάτων η προτεραιότητά μας είναι άλλη. Με τον Γρηγόρη νομίζω ότι υπάρχει αγάπη πολύ. Και από τις δύο πλευρές. Παναγία μου, μην μπορώ να κάνω μια συζήτηση σοβαρή και να μην γεμώ στα μάτια μου. Βλέπουμε εδώ και φωτογραφίες και μας τα έχει πει και ο Γρηγόρης όταν ήρθε και ήταν πάρα πολύ ωραία και συγκινητικά όλα. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό, το σκεφτόμουν και όσο ήμουν έγκυος αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί βαραίνεις, όλα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Και είχα μπει στη διαδικασία να σκεφτώ, άμα ο άλλος δεν σε αγαπά στα αλήθεια, πώς θα σε ανοιχτεί? Είναι δύσκολο να σε ανοιχτεί, ας πούμε. Ξέρεις, το ότι ξαφνικά γίνεσαι ένα άλλο σώμα, ότι όλα αλλάζουν, οι ορμόνες σου είναι λίγο περίεργες. Η διάθεσή σου, τα σκαμπανεβάσματά σου, ναι, μπορείς να κλαις γιατί, ας πούμε, δεν είναι αυτό εδώ και όχι εδώ. Μα αυτά. Οπότε το σκεφτόμουν. Αυτό, νομίζω ότι με τον Γρηγόρη υπάρχει αγάπη. Περνάνε έτσι κάποιες μέρες λίγο πιο δύσκολα, λίγες μέρες, λογικό. Είναι μια άλλη... Το μωρό για μας τώρα είναι η προτεραιότητα, μέχρι να βρούμε λίγο τους ρυθμούς Βέβαια. Μας. Αλλά νομίζω ότι πάμε καλά. Σε αυτό που έλεγες, επειδή ξέρεις πάρα πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν βιώσει διάφορα, ειδικά με όλες αυτές τις αλλαγές, που το θεωρώ τόσο μικρό, και μικροπρεπές ένας άντρας στην περίοδο της εγκυμοσύνης να πει κιόλας οτιδήποτε, να κάνει κάποιο σχόλιο στη γυναίκα του, και δυστυχώς έχουμε ακούσει πάρα πολλά και να υπόνονται και να λέγονται και να. Αν σε αγαπά ένας άνθρωπος και αν μας αγαπά, δεν μας αγαπά. Αν είμαστε 50 κιλά ή 55 ή 60 και αλλάζει η αγάπη του ανάλογα με το βάρος, δηλαδή δεν πάει έτσι. Σίγουρα
Είναι αυτό που πολλές φορές, γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα συζητάμε. Ναι. Είναι, η αγάπη είναι εκεί και μένει. Τώρα το σημαντικό είναι να δουλεύεις στη σχέση σου. Να προσπαθείς να ξεκλέβεις λίγο χρόνο. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που έφερα την ξαδέρφη μου να προσέχει το μωρό, μετά είπαμε με τον Γρηγόρη να πάμε για να μασάζ οι δυο μας. Α, ωραία! Αφού το κανονίσαμε που το κανονίσαμε. Αφού έχουμε που έχουμε μπει. Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι κάπου εκεί κρύβεται το μυστικό των σχέσεων. Στην δουλειά που κάνεις μεταξύ σου. Μεταξύ του ζευγαριού, ναι. Ζευγαριού. Έχετε κάνει και ωραία και μεγάλα και μακρινά ταξίδια οι δυο σας. Ελπίζουμε ότι θα τα ξαναρχίσουμε σύντομα, γιατί φέτος... Και τρεις ή μόνοι σας? Εντάξει, και τρεις. Νομίζω ότι δεν μπορώ να αποχωριστώ το μωρό. Το σκέφτομαι δηλαδή πολλές φορές, γιατί μπορεί να πηγαίνω λεμεσό που είμαστε από λεμεσό και έχω δουλειές, ή μπορεί να... Κάτι παντού παίρνω και το μωρό σαν το τσαντάκι. Ναι. Ναι, μακάρι να μπορέσουμε και τρεις. Θα δείξει το καλοκαίρι. Ένιωσες έτσι από την αρχή με τον Γρηγόρη, παρόλο που μας έχει πει και ο ίδιος τη δική σας ιστορία, αλλά μία ιστορία μπορεί να υπόνεται διαφορετικά από τον ένα και διαφορετικά από τον άλλο. Γιατί λέει πάντοτε. με ήθελες, μου λέει, με ήθελες. Ναι. Εσύ τι λες γι' αυτά? Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωριστήκαμε δεν υπήρχε καν στο πλάνο ότι θα τα φτιάχναμε. Ήταν σε μια άλλη σχέση, ήμουν σε άλλη σχέση και κάναμε πάρα πολύ παρέα. Όπου νόμιζαν όλοι ότι είμαστε μαζί και απλά δεν το λέμε. Και αυτοί που δεν το νόμιζαν μου λέγαν, εντάξει, ο Γρηγόρης είναι καλή περίπτωση, ενώ γιατί όχι. Και εγώ σου φάζει, όχι, είμαστε φίλοι, καμία σχέση και τέτοια. Κάτι δεν έβλεπαν οι άνθρωποι που δεν το βλέπατε ναι, εσείς. Ναι, μάλλον κάτι έβλεπαν, ναι. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά. Και νομίζω ότι τελικά, μια φίλη ψυχολόγο που μου έλεγε πάντα, ρε Μαρίλια, άσε όλα αυτά τα passion και όλα αυτά, τα καλά είναι και αυτά, αλλά ξέρεις, όταν με τον άλλον στα αλήθεια αγαπιέσαι και υπάρχει μια εκτίμηση, το βλέπεις και πιο μακροπρόθεσμα, ας πούμε. Και νομίζω ότι είχε δίκιο. Κάνετε και άλλες συζητήσεις με αυτή τη φίλη σου, την ψυχολόγο, ενώ... Α, είναι τέλεια. Την χρησιμοποιούσες. Ναι, ήταν μια από αυτές που μου είχε πει, ο Γρηγόρης, καλή περίπτωση. Ναι, τι ήταν. Και ήρθε λοιπόν μια στιγμή που συνειδητοποίησατε και δύο ότι... Κάτι παραπάνω βλέπατε ο ένας τον ναι. άλλο. Για εγώ λέω πάντα ότι ξαφνικά ήταν λες και έγινε ένα κλικ, ενώ ήμασταν σε μια σειρά μαζί. Δουλεύαμε, ήμασταν ζευγάρι στη σειρά 3 χρόνια. Είχε γίνει το κλικ ότι ξαφνικά ήθελα να ήμουν δίπλα του συνέχεια. Ήθελα, είναι αυτό που νιώθεις έντονο ερωτισμό. Ήθελα, ας πούμε, να αγγίζω, να κουμπώ, να... Ξαφνικά, τι έχω ναι, πάθει, ας πούμε, του. Να βρίσκομαι κοντά του. Είχε γίνει αυτό. Δεν ξέρω με ποιο κλικ, πώς, γιατί. Ναι. Κοίτα, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί όταν υπάρχει αυτή η τριβή με έναν άνθρωπο και 3 χρόνια και γνωρίζεστε και τον ξέρεις και είστε φίλοι και σου λέει τα ισοψυχά του ενδεχομένως, λες εσύ τα δικά σου, ναι. Τι να ανακαλύψεις από εκεί και πέρα, ποια θα είναι ενώ... Σίγουρα ξέρεις τον άλλον πολύ καλά. Πολύ καλά και πώς είναι, γιατί πολλές φορές όταν γνωρίζουμε κάποιον στη φάση της, ότι τη σχέση ή αυτομάτως πάει στο ερωτικό, ναι. Κρύβουμε και κάποια ναι. πράγματα, κρατάμε κάποια πράγματα για τον εαυτό δείχνουμε μας. Δείχνουμε πάντα οπότε... την καλύτερη μας πλευρά. Σίγουρα. Εμείς ξέραμε τον άλλον και από την άλλη και από την ανάποδη. Οπότε δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Εντάξει, ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά. Είναι υπερπροστατευτικός και με σένα και με το μωρό. Με το μωρό πάρα πολύ. Έχω να σου πω ότι ο Γρηγόρης τα ξέρει πιο καλά από μένα. Τα του μωρού, μου λέει, δεν διαβάζεις, πρέπει να κρατάς έτσι, όχι έτσι, ξέρω εγώ. Είναι πολύ με το μωρό, πάρα πολύ. Με μένα όχι τόσο, ξέρεις γιατί εγώ είμαι η μαμά του λόχου. ότι έχει πρέπει να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα, έχουμε αυτό το τέτοιο. Με το μωρό όμως πολύ, πολύ και η αλήθεια είναι ότι επειδή ακούω ιστορίες και από φίλες, από γνωστές, δεν είναι όλοι οι πατεράδες έτσι. Όχι, δεν είναι. Με το σπίτι βέβαια έχουμε ένα θέμα, με τις δουλειές του σπιτιού, θα το βρούμε και αυτό, εντάξει, σιγά σιγά. Θα το ρυθμίσεις. Σιγά σιγά, θα το ρυθμίσεις. Θα το ρυθμίσεις. Δεν κάνει, δεν βοηθάει, δεν συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλει. Συμμετέχει πάρα πολύ στο μαγείρεμα. Ναι. Βασικά αυτός μαγειρεύει. Εντάξει, συμμετέχει σε άλλα πράγματα. Ναι. Εντάξει, και στο μωρό άμα το κρατάει μια χαρά. Ναι.
Προλαβαίνω να κάνω κανένα πιάτο. Νομίζω ότι γενικότερα και από όλα αυτά που λες ότι ακούς και βλέπεις, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Δεν έχω παράπονο, εντάξει. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη. Μια χαρά. Κάτι είναι. Μαριλία μου, τώρα πότε υπολογίζεις ότι θα επιστρέψεις έτσι ορεξάτη, φορτσάτη, φουλ μηχανές, γιατί είπες ότι είναι και το μαγαζί, είναι και στη Λεμεσό, είναι και στη Λευκοσία, είναι το ραδιόφωνο και φυσικά είναι και υποκριτική. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πότε. Εντάξει, επειδή είναι κάπως δουλεύουμε με σεζόν στο θέατρο, προς το παρόν δεν έχω κάτι. Ελπίζω ότι από το «Είναι Άνοιξη» θα έχω κάτι. Έχω κάτι και το ξεχνάω, γιατί τα κάνω κι αυτά. Νομίζω πως όχι. Νιώθεις ότι είσαι έτοιμη να φεύγεις περισσότερο από το σπίτι? Γιατί πολλές φορές επίσης, μετά από λίγο διάστημα που μπορεί να μείνουμε στο σπίτι με το μωρό, μπορεί να υπάρχει δυσκολία του να πεις «Α, επιστρέφω στη δουλειά». Παρόλο που είναι μεγάλη ανάγκη κι αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή και τώρα που έκανα κάποια γυρίσματα κλπ. Είναι λίγο δύσκολο να λείπεις τόσες ώρες από το τόσο μικρό μωρό. Ναι. Θεωρώ ότι μεγαλώνοντας το μωρό θα είναι και πιο σε φάση και ο ίδιος, γιατί νομίζω λες και το καταλαβαίνω ότι φεύγει η μάνα του. Ξαφνικά είναι πολύ γκρινιάρης, πολύ... ενώ απλά είμαι στο χώρο κατά τα άλλα. Σίγουρα θέλω να ρίξω ένα δρυμμή κατηγορό στην κυβέρνηση που δίνει μόνο 5,5 μήνες maternity. Και έχει αυξηθεί, σκέψω. Ήταν 4 και έγινε 5,5. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί νομίζω ότι όταν είναι και το πρώτο μωρό, αλλάζουν τόσα πολλά πράγματα. Ναι. Που θέλεις να βρεις λίγο τις ισορροπίες σου. Είναι και ένα μωράκι που σε έχει όντως ανάγκη. Ναι. Αλλά ναι, θα επιστρέψω. Δηλαδή νομίζω ότι δεν μπορώ. Είμαι ένα άτομο που και να μην έχω κάτι, δημιουργώ κάτι άλλο. Θέλω να είμαι συνέχεια στο τρέξιμο. Είναι κάτι που μ' αρέσει, με κουράζει εμένα, αλλά μ' αρέσει. Ναι. Δεν μπορώ να νιώθω ότι... Νομίζω ότι και λόγω της συνθήκης που ήταν έτσι με το μωρό που έλειπε στην αρχή, δεν έχω μείνει καμία μέρα σπίτι. Να πω ότι περνάω μια μέρα με τις πιτζάμες στο σπίτι. Καμία όμως. Και περνάς την άδεια μητρότητας έτσι κάπως πιο... Ναι, θα πάω εγώ σούπερ μάρκετ, γιατί έτσι πρέπει να, ξέρεις, θέλω να βγω από το σπίτι, θέλω... Οπότε, ναι. Σε αυτό που είπες πάντως με την άδεια μητρότητας, παρόλο που έχει αυξηθεί και έχει γίνει αλλαγή σε αυτό, ναι, η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι το οποίο βλέπεις στο εξωτερικό, ας πούμε, ότι... Είναι πολύ μεγαλύτερο κάθονται το διάστημα. Έτσι για κανένα χρόνο. Δύο χρόνια. Ναι. Υπάρχει και. Εντάξει, δύο βέβαια, νομίζω ότι και το δικό μας το επάγγελμα και εσύ φαντάζομαι θα το έχεις ζήσει αυτό, ότι δεν έχει και πολλά περιθώρια. Ναι. Ξεκινάς πολύ νωρίτερα από αυτό που επιτρέπεται θεωρητικά. Αλλά νομίζω ότι το έχεις ανάγκη έτσι να είσαι στο σπίτι. Το έχεις πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Εγώ το κατάλαβα όταν είχα έρθει πίσω στις 37 μέρες, παρόλο που μου είχαν πει από το κανάλι ενώ να πάρω όλη την άδεια μητρότητας κλπ. Αλλά γέννησα Οκτώβρη, ήταν η αρχή της σεζόν, οπότε νιώθα, ξέρεις, ότι έπρεπε να γυρίσω. Στις 37 μέρες λοιπόν ήρθα πίσω και ήμουνα μέσα στο καμαρίνι, σε αυτό που λες με τη διαδικασία του θυλασμού, γιατί όταν μια γυναίκα θυλάζει και λείπει από το σπίτι, πρέπει να βγάλει το γάλα. Ναι. Και ήμουνα στο να σκέφτομαι τα θέματα της εκπομπής, να βγάζω το γάλα, ξέρεις, το να σκέφτομαι πώς είναι το μωρό, να παίρνω τηλέφωνο τη θεία μου, να δω πώς είναι, τι κάνει κλπ. Αν είναι καλά, αν συμβαίνει οτιδήποτε, τα πάντα. Και ήταν όλα τόσο αντιφατικά. Ναι. Τόσο αντιφατικά. Τους λέγω, νομίζω ότι ζω διπλή ζωή. Η μία ζωή και η άλλη. Δηλαδή, η μία ζωή που πρέπει να ασχοληθώ με κάτι τελείως άλλον και να μην σκέφτομαι οτιδήποτε. Αλλά και από την άλλη, την ίδια ώρα να είσαι σε μια τελείως άλλη ζωή που έχει να κάνει με το βγάζεις γάλα, το μωρό, η έννοια σου. Νομίζω ότι ξέρεις, οι άνθρωποι που δουλεύουν δουλειές σαν εμάς, ενώ ότι ηθοποιός, παρουσιάστρια, πρέπει να δυστυχώς μερικές φορές δεις όντως διπλή ζωή. Και αυτό που λες τώρα με αφορμή μου, δεν σε σπάσα, που λες γέννησε Οκτώβρη. Να σου πω ότι χαριτολογώντας λέμε ότι γέννησα νωρίτερα γιατί ευθύνεται ο Τάσος ο Τρίφωνος. Α, γιατί? Γιατί με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο το Ιούλιο μήνα. Χτυπά το τηλέφωνο μου. Όταν με παίρνει ο Τάσος, λέω Παναγία μου, κάτι έκαμα. Χάνεται ο κόσμος. Μου λέει Μαρίλια. Ναι. Με αυτό το γνωστό ύφος. Ναι, με το γνωστό, το γλυκό ναι. Ύφος, ναι. Μου λέει, έλα να σου πω, γίνεται να γεννήσεις τον Αύγουστο, γιατί με βολεύει ο Οκτώβρης με το πρόγραμμα. Λέω, ξέρεις, κόλλησα. Γιατί λέω, ναι, λέω μήπως αστιεύκει. Λέω, ναι, να γεννήσει ανή τον Αύγουστο, γιατί γίνεται να ξεκινήσουμε, να αφήσει, να ξανάρθει. Γίνεται.
Να τον έρετα όλα, τώρα να το κανονίσω. Οπότε, εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μετά από 2 μέρες που έχω γεννήσει, στέλνει σε ένα γκρουπ που έχουμε στο τέτοιο, λέει, να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στη Μαρίλια που έκανε αυτό που της είπα. Λέω, Παναγία μου. Εντάξει, είχε έτσι... Διορατικότητα. Μέσα στο ασυνείδητο συμπηγιώτη, πάει πιο νωρίς. Εντάξει, ήταν. Και ο Τάσος έχει αυτόν τον χαριτωμένο το ύφος κάποιες φορές. Ναι, ναι, ναι. Χαριτολογώντας βέβαια. Ναι, αλλά, ναι. Το έχει και αυτό. Μαρίλια μου, πες μας για την εκπομπή σου. Ποιες ώρες. Είμαι Σαββατοκύριακο, 3 με 5. Πάρα πολύ ωραία. Και αναμένουμε να σε δούμε και στα επόμενα βεβαίως που θα κάνεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και τώρα θα πάτε για μασάζ, ε. Ναι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να φαγητώ, μια χαρά, εντάξει. Εντάξει, είναι. Μπράβο στην ξαδέρφη. Μπράβο στην ξαδέρφη. Μαρίλια, με όλα τα καλά και σε σένα και στον Γρηγόρη και στην οικογένειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πολύ. Πάντα καλά. Ευχαριστώ.